Στο κόκκινο, οι σχέσει Υπουργού Παιδεία Κώστα Χαμπιάουρη και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εκπαιδευτικών Δημοτική Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση, ο λόγος ή αποφάσει του Υπουργικού Συμβουλίου για εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού έργου. Επίσημε πηγές του Προεδρικού δηλώνουν ότι οι απαλλαγέ των εκπαιδευτικών από τον διδακτικό χρόνο κοστίζουν στο κράτο 52 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ, ο προπολογισμό του Υπουργείου Παιδεία είναι ένα δι 70 εκατομμύρια ευρώ και από αυτά μόνο τα 30 εκατομμύρια καταλήγουν σε αναπτυξιακά έργα. Τα υπόλοιπα πάνε σε μισθού και άλλα έξοδα. Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί καλούν την κυβέρνηση να ξεκινήσει να επιστρέφει στην έδρα του εκπαιδευτικού που έχει αποσπάσει σε Υπουργεία και στο Προεδρικό. Τα 52 εκατομμύρια απαλλαγέ στήριξη τεταρτοετών φοιτητών σχολική εμπειρία. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 6 08 κλπ. Ενισχυτική δασκαλία σε στα παιδιά. Αποφάσει Υπουργικού Συμβουλίου. Ο θυλασμό είναι νομοθεσία. Δεν είναι εκπαιδευτική πολιτική. Ο χρόνο διδασκαλία τυφλών κοφών έχει κάποια αναπαλλαγή με αποφάσει Υπουργικού Συμβουλίου. Οι απαλλαγέ τι οποίε αναφέρονται, αυτά είναι. Με βάση τη μελέτη που κάναμε, πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί στο προεδρικό μέγαρο. Είναι 300 ναι. και πλέον εκπαιδευτικοί που είναι στο προεδρικό προεδρικό. εννοούσε ο κύριο Προδρόμου και πληρώνονται από τον προπολογισμό του Υπουργείου Παιδεία. Ε, ε, μα πολλά πράγματα πληρώνονται από τον προπολογισμό του Υπουργείου Παιδεία. Ο Έλμεκ, Ποέδ και Ολτέκ, σε κοινή ανακοίνωσή του, ξεκαθαρίζουν ότι διακόπτουν κάθε επαφή με τον Υπουργό Παιδεία, χαρακτηρίζοντά τον αναξιόπιστο μιλητή. Οι αποφάσει λήφθηκαν μονομερό, χωρί να προηγηθεί ο νομοθετικά ρυθμισμένο θεσμικό διάλογο σε οποιοδήποτε στάδιο. Κατά παγκόσμια πρωτοτυπία, φημώνονται οι εκπαιδευτικέ οργανώσει, οι οποίε παραγνωρίζονται προκλητικά και παράνομα. Το Δημόσιο Σχολείο διαλύεται εκούσια από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδεία, το Υπουργείο και την Κυβέρνηση, με αποφάσει που πλήττουν πρωτόγνωρα την παρεχόμενη εκπαίδευση στα παιδιά και την αποκλειστική ευθύνη φέρει η παρούσα κυβέρνηση. Οι εκπαιδευτικέ οργανώσει συγκαλούν έκτακτη συνεδρία για λήψη αποφάσεων, τονίζοντα ότι η αντίδραση και τα μέτρα του θα είναι ανάλογα των προκλητικών απαράδεκτων και τεκμηρίων των αποφάσεων. Στο μεταξύ, αύριο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των παγκυπρίων εξετάσεων για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη Κύπρου και τι στρατιωτικέ σχολέ τη Ελλάδα.